Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώθηκε στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2018, ωστόσο η αύξηση των εσόδων στηρίχτηκε σε μη φορολογικά έσοδα. Η φορολογική συμμόρφωση τον Ιανουάριο ήταν εξαιρετικά χαμηλή και τα απολογιστικά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων το συγκεκριμένο μήνα δείχνουν πως το τρέχον έτος επιφυλάσσει μεγάλες προκλήσεις για το Υπουργείο Οικονομικών. Η χαμηλή φορολογική συμμόρφωση αποτυπώνει την φορολογική κόπωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την αυξημένη φόρο αποφυγή, κάτι που διαπιστώνεται εύκολα από την σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα έτη. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, δίνοντας σήμα ότι οι περικοπές στη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες θα ενισχύσουν την αμερικανική οικονομία και το πληθωρισμό, ενδεχομένως οδηγώντας σε μια πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 1,75% ήταν αναμενόμενη και ήταν η πρώτη εντός του έτους. Επενδυτές και αναλυτές θεωρούν δεδομένες τουλάχιστον άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Fed εντός του έτους. Από 80.000 έως 142.000 ευρώ κυμαίνεται σήμερα το κόστος για να ανοίξει το δικό σου καφέ Μικέλ, τιμές σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όταν η αλυσίδα ξεκίνησε την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά. Η μείωση στις τιμές για το άνοιγμα ενός καταστήματος Μικέλ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντισταθμιστούν κάποια προβλήματα που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην αλυσίδα, τόσο με τους ιδιοκτήτες franchise του δικτύου της, όσο και με την πτώση της ζήτησης λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων καταναλωτών. Η διοίκηση της αλυσίδας έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στο εξωτερικό, καθώς μετά από την Κύπρο και το Ντουμπάι, εγκαταστάθηκε επισήμως και στο Λονδίνο. Επόμενη σταθμή για την Mikkel Coffin Company είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 798,22 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,26% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.